Μείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Ο Κώστας Πουλακίδας είναι στην αίθουσα ειδήσεων για το σχολείο του. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καθώς βλέπουμε και νομίζω το είδαμε και στις εικόνες και στο ρεπορτάζ που μας μετέφερε ο Στέργιος, ότι τελικώς αντί να λειτουργήσει πυροσβεστικά, εκτονωτικά η παρέμβαση της αστυνομίας, έχουμε το ακριβώς αντίθετο στην Αγία Παρασκευή, έτσι. Εδώ βλέπουμε τα άβατα των Βορείων Προαστίων. Φύγαμε από τα Ξιάρια και τώρα πάμε στα Βόρεια Προάστια και αποδεικνύεται ότι και τα Βόρεια Προάστια έχουν τα δικά τους άβατα. Να υπενθυμίσω ότι από την Αγία Παρασκευή, τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε καταγγελία του Δημάρχου Κηφισιάς για πάρτι στο Δήμο το δικό του. Σε περιοχές συγκεκριμένες και όλες σε συγκεκριμένους χώρους και πλατείες και δημόσιους χώρους. Ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα, το κοινωνικό μάλλον πρόβλημα, είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει πείσει τμήματα της κοινωνίας ότι πρέπει σε αυτή τη φάση να παραμείνουν στα σπίτια τους και να ακολουθήσουν αυτό που λέμε την ατομική ευθύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Το πρόβλημα των πολιτών προκύπτει από ένα άλλο στοιχείο όμως. Το πρόβλημα το οποίο υποχρεώνει τους πολίτες να καταφύγουν αναγκαστικά στην ατομική ευθύνη, να προστατευτούν οι ίδιοι από την αρρώστια. Προκύπτει από ένα στοιχείο σημερινό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος κατέδειξε ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στην αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία. 23η στους 24 χώρες της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην πραγματικότητα, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει πάρει τα στοιχεία από την ελληνική κυβέρνηση, λέει ότι η κυβέρνηση άφησε το δημόσιο νοσοκομείο, το δημόσιο σύστημα υγείας απροστάτευτο. Το άφησε περίπου έτσι όπως το βρήκε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή συνεχίζουμε να έχουμε αδύναμο σύστημα υγείας που δεν ενδυναμώθηκε την περίοδο του κορονοϊού, δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος αυτός, γι' αυτό το λόγο πρέπει οι πολίτες πάλι να αναλάβουν την ευθύνη και να καθίσουν στα σπίτια τους, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας η κυβέρνηση δεν το έφτιαξε. Έχασε το χρόνο. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο σήμερα που συζητάμε και βλέπουμε το τι γίνεται στην Αγία Παρασκευή, είναι πρόβλημα και εν ώψη του ερχομού των τουριστών ή του δεύτερου κύματος που συζητάνε για το Σεπτέμβρη. Και σε κάθε περίπτωση, μια και μπορεί τώρα να κάνουμε πλάκα και να μιλάμε για το άβατο κλπ. Αλλά σε τέτοιου τύπου πλατείες παίζονται και άλλου τύπου παιχνίδια. Και μιλάμε τώρα, είμαστε σε μια συγκυρία που μιλάμε για τις πλατείες, Κώστα Πουλακίδα, την ώρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πλατείες πρώτον αποτελούν δημόσιο χώρο. Και δεύτερον, αυτόν τον δημόσιο χώρο τον διεκδικούν πολλοί το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να λέει ότι ακόμα και δρόμους θα κλείσει, προκειμένου να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τραπεζάκια, τα μπαρ και τα καταστήματα. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι τα καταστήματα θα βγαίνουν με τα τραπεζάκια τα οποία θα μπορούν να βγάλουν από την 1η Ιουνίου και μετά, έτσι. Άρα και το δημόσιο χώρο θα καταπατήσουμε και θα τον ιδιωτικοποιήσουμε για να τον δώσουμε αναγκαστικά στα καταστήματα εστίασης που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βγουν οικονομικά, αλλά και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι τα καταστήματα εστίασης ούτε και αυτά και πάλι να μην μπορέσουν να βγουν οικονομικά. Δηλαδή, με ένα σπάρο 3 τριγώνια και στα τρία πράγματα θα έχουμε αστοχία. Η αλήθεια είναι ότι πολιτικά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό που λέμε, δεν είναι υπερασπίστρια του δημόσιου χώρου. Αυτό είναι γνωστό. Όμως, εδώ το πρόβλημα είναι ότι πια χάνουμε και αυτό που λέμε τις ανάσες που υπάρχουν, τις ανάσες πρασίνου που υπάρχουν μέσα στην πόλη, ειδικά μέσα στο λεκανοπέδι, και αυτές δεν είναι πάρα πολλές. Όμως, επαναλαμβάνω ότι στη φάση αυτή, επειδή το δημόσιο σύστημα υγείας είναι απροστάτευτο, το αφήσαμε, χάσαμε το χρόνο, γι' αυτό το λόγο πάλι θα πρέπει εμείς να βάλουμε το κεφάλι μπροστά και το κεφάλι κάτω και να στηρίξουμε με το δικό μας υγειονομικό τρόπο το σύστημα προκειμένου να μην πέσει. Δυστυχώς ο δημόσιος χώρος κινδυνεύει από πολιτική επιλογή, κινδυνεύει από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν το στηρίζει το δημόσιο χώρο, δεν στηρίζει ούτε τα δημόσια νοσοκομεία, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αυτό είναι φανερό ότι πια πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου μόνο οι πολίτες θα πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.